ξεκινάμε να σχεδιάσουμε ένα πρόσωπο. Θα κάνουμε το πρόσωπο του Χριστού, συγκεκριμένη περίπτωση, για να δούμε πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να σχεδιάσει ένα πρόσωπο στο χαρτί και μετά να το μεταφέρει στην εικόνα του. Καταρχήν οριοθετούμε το πάνω και το κάτω σημείο που θέλουμε να βάλουμε το πρόσωπο, από την κορυφή δηλαδή στο σαγόνι. Κάνουμε ένα ελαφρύ άξονα χωρίς χάρακα, δεν χρησιμοποιούμε χάρακα, για να αρχίσει σιγά σιγά το χέρι μας να συνηθίζει. Χωρίζουμε αυτό το μέρος σε περίπου με το μάτι μας δύο ίσα μέρη και αμέσως το χωρίζουμε και αυτά τα δύο μέρη σε άλλα δύο. Οπότε έχουμε κατευθείαν τέσσερα περίπου ίσα μέρη. Αυτό μας βολεύει πάρα πολύ. Γιατί σε αυτό τον άξονα πάνω, εδώ στο κέντρο, θα βάλω το ένα μάτι. Κατευθείαν, εφόσον έχω τους άξονες και τις γραμμές, βάζω και τη μύτη. Και βλέπετε ότι κινούμε πάνω στα σημάδια που έχω βάλει, με βοηθούν αρκετά αυτά τα σημάδια που έχω βάλει. Κάνουμε και τα ρουθούνια. Κάτω από τη μύτη βάζω απευθείας τα χείλη . Βάζω και από εδώ μεριά το άλλο το μάτι. Δεν κάνω δεύτερη γραμμή όσον αφορά τη μύτη. Αρχίζω τώρα σιγά σιγά να το χτίζω το πρόσωπο, βάζοντας από εδώ μεριά το μουστάκι που είχε ο Χριστός μας και που εικονίζεται σε όλες τις εικόνες μας. Αφού βάλω το μουστάκι, μπορώ σιγά σιγά να ξεκινήσω να βάζω τις γραμμές του μετώπου. Ξεκινάνε πάνω από τη δεύτερη γραμμή αυτή που είχαμε εδώ ως οδηγό. Φτάνουμε εδώ, δίνουμε λίγο όγκο στο μέτωπο. Φτάνουμε εδώ δίπλα κοντά στο μάτι και κατεβάζουμε κάπου εδώ, λίγο πιο πάνω από τα ρουθούνια της μύτης δηλαδή, κατεβάζουμε το λοβό του αυτιού σε ένα σημείο κάπου εδώ. Από αυτό το σημείο και μετά μπορώ να ξεκινήσω σιγά σιγά να τραβάω μικρές γραμμούλες, ώστε να φτιάχνετε λίγο λίγο το γέννη του Χριστού. Εικονίζεται σε όλες τις εικόνες ο Χριστός ως με αραιό γέννη, οπότε αυτές οι γραμμούλες μας εξυπηρετούν μια χαρά για την ώρα, για να δείξουμε ακριβώς αυτό το αραιό γεννάκι. Είναι εύκολο, γρήγορο, με αυτή τη μέθοδο, και μπορεί να το κάνει ο καθένας. Μπορείτε να κάνετε συνέχεια τέτοιες ασκήσεις για να συνηθίζει το χέρι σας, εκτός του μολύβι, να συνηθίζει σιγά σιγά και στο πινέλο. Να βάλω τώρα τα μαλλιά. Τα μαλλιά ήταν λίγο φουντωτά, τα βλέπουμε στις εικόνες, οπότε περίπου είμαστε εδώ. Περνάνε το αυτί και φτάνουν μέχρι εδώ.
Από εδώ μεριά ο Χριστός πάντα έχει λίγο παραπάνω σε όλες τις εικόνες, αν το προσέξετε, είναι λίγο πιο φουντωμένο το άλλο μέρος, το δεξί. Και αφού φτάσουμε εδώ κάτω από το αυτή, μπορούμε να βάλουμε και τις τα μαλλιά τα πίσω που πέφτουν, εννοείται, πάνω στον ώμο. Αυτό είναι λοιπόν το πρόσωπο του Χριστού με απλές γραμμές. Μπορεί να το κάνει ο καθένας, είναι πάρα πολύ εύκολο, μας βοηθάει πάρα πολύ στο να ξεκινήσουμε το σχέδιο. Έχει επικρατήσει να κάνουμε τις εικόνες πατώντας με καρμπών τα σχέδια ή μια εικόνα που έχουμε μπροστά μας και να την κάνουμε για ένθεση σε φωτοτυπικά, σε υπολογιστές κλπ. Ως ένα βαθμό είναι δεκτό. Η τεχνολογία μας βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Όμως, όπως είδατε και εσείς, είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να φτιάξει ένα πρόσωπο χωρίς τη βοήθεια όλων αυτών των της τεχνολογίας, τέλος πάντων, και να λέει ότι αυτό το πρόσωπο το σχεδίασα εγώ. Εκτός από την ικανοποίηση ότι σχεδιάσαμε ένα πρόσωπο μόνοι μας, αυτό μας βοηθάει και στην εξέλιξη μιας αγιογραφίας, γιατί πολλές φορές με το χρώμα επικαλύπτουμε πράγματα τα οποία θα χρειάζεται να τα ξαναφτιάξουμε με το σχέδιο. Αν εμείς δεν ξέρουμε σχέδιο ή δεν έχουμε καταπιαστεί καθόλου, δεν μπορούμε να το σχεδιάσουμε και θα χρειαστεί να βάζουμε πάνω καρμπών, να το λερώνουμε, ενώ με αυτόν τον τρόπο έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε πολλά σημεία, πολλά στοιχεία μέσα μιας εικόνας να τα φτιάξουμε και να τα ξαναφτιάξουμε από την αρχή μόνοι μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορεί να το κάνει ο καθένας.